Αγαπητοί φίλοι, σήμερα έχετε την ευκαιρία να δείτε ένα ελληνικό ραδιόφωνο κοσμοφών της δεκαετίας του 50. Ο εννιαετής πόλεμος έχει τελειώσει και η ζήτηση για τα ραδιόφωνα έχει αυξηθεί σημαντικά. Στα νέα δεδομένα αυτά που υπήρξαν τότε, χρήματα δεν υπήρχαν και πολλά. Το συνάλλαγμα ήταν πολύ περιορισμένο και έτσι λοιπόν άρχισαν να δραστηριοποιούνται μερικές ελληνικές εταιριούλες σε μικρά εργοστασιάκια, πολλές φορές και σε απλά δωμάτια. Ήδη έχουμε καταγραμμένες πάνω από 12 τέτοιες ελληνικές εταιρείες στον Άγιο Λουκά, στα Πατήσια, στα Μεταξουργείο, σε μικρά δωμάτια που άρχισαν να ασχολούνται με αυτό τη νέα τεχνολογία. Κατασκευάζονταν τα ραδιόφωνα που θα δείτε ήταν αξιόλογα ραδιόφωνα, πολύ καλή κατασκευή που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τις ξένες εισαγόμενες. Το ράδιο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είμαι ευτυχής που το έχω. Τακτοποιήθηκε και είναι έτσι όπως το αξίζει. Στη διαδικασία θα δείτε αρκετά χρήσιμα πράγματα και πιστεύω να το ευχαριστηθείτε. Το κοσμοφόν ανοίχτηκε. Η πρώτη εκτίμηση. Μπήκε στην πρίζα και δεν λειτουργεί, όπως είπαμε. Όλα τα πράγματα φαίνονται στη θέση τους. Το καντράν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η Αθήνα είναι στη γνωστή συχνότητα 729. Όχι. Ναι. Από κάτω. Σε αυτήν μάλλον θα πρέπει να αλλάχτούν. Βρέθηκε και ένας πυκνωτής περίσσευμα εδώ μέσα. Τέλος πάντων, δεν φαίνεται και πολύ σκαλισμένο. Ντουκάτι πυκνωτές ιταλικοί που είχαν ξεμείνει, χάρτου πυκνωτές εδώ στα κυκλώματα εισόδου. Δεν βλέπω κάτι προς το παρόν πολύ άσχημο. Μόνο αυτός εδώ έχει ελαχτεί. Καλά, έτσι κι αλλιώς ξεραμένος είναι, έχει τρέξει υγρά. Φτιαχτεί, αλλά δεν ανάβει τώρα. Ίσως καμία λιχνία να είναι κομμένα τα νήματα. Ή η αντίσταση αυτή εδώ. Αυτό λειτουργεί απευθείας με το δίκτυο, με ανόρθωση δικτύου και θέλει προσοχή πως θα μπει η μπρίζα, γιατί ενδεχομένως 50% να το καταλάβεις το 220 πάνω στο σασί που θα είναι. Θα πρέπει να μπει στην μπρίζα και με ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι να, έτσι να βρεθεί που έχει τάση και που δεν έχει. Για να συνεχίσουμε, το μάτι αυτό εδώ αποκλείεται να δουλεύει και θα δούμε τι άλλο θα δείξει. Συνεχίζοντας, η πρώτη δοκιμή ήταν άκρος ικανοποιητική, καλύτερα δεν γινότανε, αφού αλλάχτηκε αυτός εδώ ο πυκνωτής εξομάλυνσης. Λοιπόν, μπήκε στην πρίζα, γιατί αν δοκιμαζόταν με αυτό τον πυκνωτή θα ήταν λίγο καταστροφικό για πολλούς λόγους. Δεν άναψε φυσικά, έφταιγε το λαμπάκι που ήταν καμένο και η μπρίζα. Μπήκε
στην τάση και δούλεψε άριστα με το πρώτο, περισσότερο από ότι καλύτερα από ό,τι φανταζόμουν. Πλήθηκε, το βλέπετε πλημένο τώρα, και έλαμψε το μηχάνημα. Έλαμψε λες και είναι καινούριο. Από την πάνω μεριά θα δείτε, εντυπωσιακό. Λαμπυρίζουν εδώ τα πίντς, τα καρφιά. Όλα. Ο χρωματισμός όπως ακριβώς όταν είχε φτιαχτεί. Αναλύωτο επί 70 χρόνια σχεδόν. Το σκηνάκι, αν και δούλευε στην αρχή, μετακόπηκε δικαιολογημένα, αντικαταστήθηκε. Το πανάκι εδώ πρέπει, το χαρτάκι πρέπει να αλλάξει, να μπει ριζόχαρτο, γιατί πάντα ο φωτισμός αυτά από το λαμπάκι αυτό εδώ πέρα είναι ασθενικός και δεν θα περνάει καθόλου φως. Λοιπόν, θα γίνει τώρα ένας έλεγχος των πυκνωτών. Υποτάσσει, να δούμε τι μπορούμε να γλιτώσουμε από το παραδοσιακό τρόπο να μην αλλάχτουν όλοι οι πυκνωτές. Θα δω ότι μπορέσει να γλιτώσει από αυτό εδώ το πράγμα. Εδώ λίγο στριμωγμένα στα κυκλώματα της κεραίας, αλλά μια χαρούλα όλα. Θα δούμε τώρα το τεστ διαρροής. Έχουμε το τροφοδοτικό υψηλής τάσης στη χαμηλή κλίμακα, σε σειρά το αμπερόμετρο, παράλληλα το βολτόμετρο, γιατί δεν έχουμε καλή ένδειξη εδώ στο, δεν είναι πολύ αναλυτική, και έχουμε συνδέσει στο συν του ηλεκτρολυτικού και στη γύρωση. Πάμε να δούμε τώρα. Ανεβάζω την τάση σιγά σιγά. Ας παρατηρήσουμε αυτά τα δύο. Αριστερά η τάση, δεξιά το ρεύμα. Στα 50 βολτ 2,5 μιλιαμπέρ. Πολύ καλά είναι. Στα 100 βολτ 4,5. Πιθανόν ένας μόνος πυκνωτής να χρειαστεί αντικατάσταση. Να ανεβάσω λίγο ακόμα, 85 βολτ. Να αλλάξω κλίμακα λίγο παραπάνω. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μπορούμε να έχουμε 125 βολτ με διαρροή 6 μιλιαμπέρ. Πιθανόν αυτός εδώ ο πυκνωτής να τον αλλάξω και να φτιάξει. Θα δούμε που είναι στη μέση. Εάν σταματήσει θα είναι καλά. Απομονώνοντας ένα και μόνο καλωδιάκι, ένα πυκνωτάκι εκεί που είπαμε, δεν έφταιγε η παροχή τάσης, αλλά η διαρροή προέρχεται από αλλού. Εδώ βλέπουμε ότι έχω βάλει τώρα 275 βολτ και υπάρχει ένα ρεύμα διαρροής 3,6 μιλιαμπέρ, είναι ικανοποιητικό αυτό. Σε πιο χαμηλή τάση είναι ακόμα μικρότερη. Λοιπόν, η διαρροή είναι από το μετασχηματιστή εξόδου. Μόλις ακουμπηθεί εδώ το καλώδιο, η επαφή, να το τώρα, 6,89, 140 βολτ πέφτει η τάση. Λοιπόν, δεν ξέρω, μήπως έχει τραβήξει η υγρασία από το πλύσιμο, θα το στεγνώσω λίγο ακόμα και θα δω.
Ωστόσο έκανα μερικές συμπληρωματικές εργασίες και θα το ξαναβάλω να στεγνώσει. Και το είχα 3 ώρες πάνω στο καλοριφέρ, αλλά και το είχα προφυλάξει. Αλλά γιατί, δεν ξέρω, θα δω, θα δείξει. Δυστυχώς, ενώ τον στέγνωσα πάνω από μισή ώρα με σεσουάρ, το μετασχηματιστή, η διαρροή του είναι σημαντική, είναι 30 κιλό. Ωστόσο θα τον αφαιρέσω εγώ από πάνω, θα τον βάλω να ζεσταθεί γερά σε ένα φούρνο, θα το ποτίσω με βερνίκι, μήπως τυχόν και βελτιωθεί κάτι. Για να συνεχίσω θα χρησιμοποιήσω έναν άλλο μετασχηματιστή και αυτός θα προσπαθήσει να βελτιωθεί ή να αλλάχτεί. Το κοσμοφόν στην πρίζα για τα πρώτα αποτελέσματα ενός δέχτη που όπως θα λέγανε πολλοί παίζει. Λοιπόν, έχω αφαιρέσει το μετασχηματιστή αυτόν από πάνω γιατί έχει ακόμα διαρροή που τελικά πρέπει να ήταν υγρασία από ό,τι διαπιστώνεται. Έχω βάλει ένα μικρό μετασχηματιστή και η πρώτη εικόνα είναι αυτή. Στα μείον 65 dpm ή 128 μικροβολτ στους 1074 στους 1070, συγγνώμη, είναι η άλλη γεννήτρια αυτή, μία ακουστική έξοδο στα 8 ohm, 100 mW και κάτι, πλήρη ισχύ με full σήμα, μπορεί να δώσει 700 mW. Θα δούμε πως θα βελτιωθεί. Κύριοι, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η επισκευή, το τεχνικό μέρος του δέχτη. Έχει ρυθμιστεί, ο μετασχηματιστής αφού στέγνωσε καλά, έπαψε και διαρροή, βερνικώθηκε, μπήκε στη θέση του, όλα είναι ρυθμισμένα. Η απόδοση του κρίνεται ικανοποιητική. Ας δούμε λίγο τι μπορεί να δώσει. Είμαι στα 200 μέτρα ή τη συχνότητα 1500 που βγάζει γεννήτρια, που δίνει από τη γεννήτρια. Η ευαισθησία του είναι 55 συν 20, 75 dBm που αντιστοιχεί 75 dBm σε σήμα μικρότερο από 40 μικροβόλτ. Η ακουστική του αγγίζει το 1 βατ στα 4 ohm. Μπορεί άνετα να πιάσει τα 2 βατ που κρίνεται ικανοποιητική γιατί η τάση της λινίας UL41 είναι χαμηλή στα 180 βολτ. Στην πάντα των βραχαίων, εδώ θέλει λίγο καθάρισμα ακόμα διακόπτης, πολύ καλό και αυτό, βλέπετε είμαι στους 10 μεγακύκλους, να πάω 10 τώρα γιατί δεν ήμουνα, με πάλι 50 dBm, 70 δηλαδή. Κάτι λίγο από 31 μέτρα. Πολύ καλά, ίδια σχεδόν η ευαισθησία, να βάλουμε και το ίδιο σήμα γιατί το έχω πειράξει, 55 dBm, 1 βατ, πάρα πολύ ωραία. Εσωτερικά τώρα, βλέπετε με τα κοινότητα δέχτη, και στις υψηλές συχνότητες και δεν αλλάζει τίποτα.
προσπαθώντας να κρατήσω την αυθεντικότητα αυτού του κομματιού που μας εκφράζει, άφησα τους παλιούς πυκνωτές από κάτω, έλα, νετάρισε, και πρόσθεσα καινούριους, ούτως ώστε να μείνει και η εμφάνιση που είχε. Παρότι κουνιέται εκεί, μένει στους 10 μεγακύκλους. Πολύ ωραία. Και εδώ και εκεί και σε αυτό το σημείο οι δύο ηλεκτρολυτικοί που αλλάχτηκαν της τροφοδοσίας, της καθόδου, όλα τα υλικά, τα παλιά σχεδόν κρατηθήκαν εκτός από δύο. Έχει καθαριστεί, έχει πληθεί, λίγο σπρέι στο διακόπτη θέλει, που ξέχασα να ρίξω, τα πρίμα μπάσα που δουλεύουν, πολύ ωραία. Έχει αλλαχτεί και το χαρτόνι μπροστά με ριζόχαρτο και όλα καλά. Καινούριος πάγκος, βερνίκια, όπως του αξίζει να ζήσει από εδώ και πέρα. Σε χαϊδεύει να με ακούς και να στους τραγουδάνε στον ουρανό οι βραδινές παρές των αστεριών. Yeah.